για το 44χρονο μουσικό παραγωγό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Ναι, το ομώνυμο κακουργείο δικαιοπάθου Νατάσα, με απόφαση του μετά τη συμπλήρωση ακροαματικής διαδικασίας, έκρινε χθες ένοχο 45χρονο Βρετανό σε 4 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε βάρος της 11χρονης κόρης της συμβίας του κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου του 2015. Μάλιστα. Ο κατηγορούμενος, όπως προανάφερες και λένε και οι πληροφορίες μας, είναι γνωστός μουσικός παραγωγός στη χώρα του, αλλά και ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού στην Κύπρο. Συζούσε με τη μητέρα της 11χρονης και τα άλλα ανήλικα παιδιά της γυναίκας αυτής και διέμεναν μόνιμα σε δήμο της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος διέπραξε τα δικήματα σε βάρος της ανήλικης σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενος τη σχέση εμπιστοσύνης και επιρροής που δημιουργήθηκε μεταξύ του ιδίου και της μικρής. Mm. Τα δικήματα διαπράχθηκαν στην οικία, όπου διέμεναν στην επαρχία Πάφου. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα αγορεύσει ο συνήγορος υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής. Να δούμε τι θα αποφασίσει. Ναι, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υποκράτηση μέχρι την ημερομηνία επιβολής της ποινής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλίτσα. Πάμε αμέσως